Καλησπέρα σε όλους. Έχουμε την τιμή και τη χαρά για τρίτη συνεχόμενη χρονιά να φιλοξενούμε στην πόλη μας μια ευρωπαϊκή ομάδα, να δώσουμε μια παράσταση ευρωπαϊκού επίπεδου. Αυτό μας γεμίζει ευθύνη αλλά και χαρά, γιατί αυτά τα παιχνίδια σου δίνουν τη δυνατότητα να χαρείς το ποδόσφαιρο. Ο Αστέρας Τρίπολης ήταν ένα μωρό που στάθηκε στα πόδια του, περπάτησε, τρέχει και μάλιστα τώρα σκαρφαλώνει βουνά. Αυτό το βουνό πρέπει να ξεπεράσουμε και αύριο. Θα δώσουμε όλη μας την ψυχή και όλη μας τη δύναμη να προσπαθήσουμε να φτάσουμε στην κορυφή του. Υπάρχει το θέμα του χειρόνιμου παράλυση, δεν θα μπορέσει τελικά το παιδί να μας βοηθήσει. Κάτι που έχει στεναχωρήσει τον ίδιο και εμάς οπωσδήποτε. Κάθε απώλεια δεν είναι ευχάριστη. Ευτυχώς όμως δεν έχουμε άλλες απώλειες. Σε ό,τι αφορά τώρα τη διαχείριση του αγώνα, παίζουμε μια ομάδα που έχει υψηλές ταχύτητες, πρόκειται από ένα πρωτάθλημα πολύ πιο γρήγορο από το δικό μας, πολύ πιο δυνατό, και γι' αυτό το λόγο ο ρόλος μας είναι πολύ δύσκολος. Πρέπει και να αμυνθούμε σωστά και οργανωμένα και να το κοιτάξουμε αυτό, όπως και να επιτεθούμε για να διεκδικήσουμε όποιες πιθανότητες πρόκρισης έχουμε. Ναι, επειδή έχουν υποθεί αρκετά πράγματα σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του αγώνα, όλοι αυτοί που λένε αυτά τα πράγματα θα ήθελα να έρθουν στη θέση μου λίγο εκείνη τη στιγμή και να αποφασίσουν το δίλημα που έχω να αποφασίσω. Ποιο είναι αυτό? Πάμε με 5-6 παίκτες στην εντεκάδα εκείνη τη στιγμή, οι οποίοι τα έχουν δώσει όλα και έχουν κουραστεί, γιατί η ομάδα δεν πρόλαβε να κάνει ολοκληρωμένη την προετοιμασία της. Εάν ένας προπονητής εκείνη τη στιγμή αποφάσιζε να διεκδικήσει το παιχνίδι, είναι πολύ πιθανό να δεχόταν δεύτερο και τρίτο γκολ. Και με δεύτερο και τρίτο γκολ, αύριο θα μιλήσουμε για έναν αγώνα με ελάχιστες ως καθόλου πιθανότητες διεκδίκησης πρόκρισης. Εγώ λοιπόν προτίμησα, βλέποντας την κόπωση των παιχτών μας, γιατί για 60 λεπτά υπερέβαλαν εαυτούς, προτίμησα να διατηρήσω, και βλέποντας την κόπωση που είχε ήδη έρθει σε αρκετούς παίκτες της δεκάδας, να διατηρήσω το κεκτημένο στο να πάμε με αυτό το σκορ διεκδίκησης για τον αυριανό αγώνα στην έδρα μας. Θεωρώ ότι είναι καλό αποτέλεσμα για τη Μάγισσα, γιατί της δίνει τη δυνατότητα να διαχειριστεί το παιχνίδι καλύτερα. Έχει λιγότερη, ας το πούμε, δουλειά στο γήπεδο σε ό,τι αφορά ότι μπορεί να δώσει πιο πολύ βάση στην αμυντική της λειτουργία, ενώ εμείς πρέπει να δώσουμε και στις δύο λειτουργίες. Νιώθω μια στενοχώρια για το γεγονός ότι δεν αξιοποιήσαμε κάποιες από τις ευκαιρίες που κάναμε, ούτως ώστε αυτό το γκολ εκτός έδρας θα μας έδινε πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες πρόκρισης, και στενοχώρια για τα παιδιά που έκαναν μια τεράστια προσπάθεια. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία στιγμή όταν έγινε αλλαγή ο Ρίτσι Μπαντιμπαγκά, ο οποίος δυστυχώς για μας έπρεπε να αποχωρήσει το γήπεδο και νιώσει ένα σφίξιμο ψηλά στο δικέφαλο, και δεν θέλαμε να πάθει κάτι χειρότερο για να τον έχουμε στον αγώνα που ακολουθεί. Ήταν μια υπέροχη στιγμή. Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που βρέθηκε στο γήπεδο και μας έκανε να ζήσουμε αυτήν την ωραία στιγμή. Δεν την έχω ξαναζήσει και μ' άρεσε πάρα πολύ. Ένιωσα πολύ περήφανος να κοουτσάρω μια ομάδα της οποίας παίκτης να χειροκροτείται όταν βγει από τους αντιπάλους.